δύο προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τον Σίτο και τον Άρτο στην Παλαιά Διαθήκη. Είδαμε τη θέση του στη λατρεία των ανθρώπων της εποχής εκείνης, αλλά και στην καθημερινή τους ζωή, ενώ είδαμε και άλλες αναφορές μέσα από τα κείμενα και τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Όπως σας έχουμε ήδη πει, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Σίτο και τον Άρτο στην Καινή Διαθήκη. Να καλωσορίσουμε τον σημερινό μας προσκεκλημένο, γνωστό σε εσάς από την συνεργασία του με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, κυρία Χουζούρη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή και, στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να θυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαθανασίου είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, Παναγίτσα, όπως είναι γνωστός σε όλους μας, στο Παλαιό Φάληρο. Η Καινή Διαθήκη, λοιπόν, το θέμα μας. Και για να δούμε τι θέση έχουν ο Σίτος και ο Άρτος στα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Μπορούμε να συζητάμε για Σίτο και Άρτο στην Καινή Διαθήκη, πατέρα Κωνσταντίνε? Βεβαίως μπορούμε να συζητάμε, γιατί όταν λέμε Καινή Διαθήκη ο νους μας πάει καταρχήν σε μια χρονική εποχή περίπου 20 αιώνες πριν από τη δική μας, σε ένα γεωγραφικό περιβάλλον κατεξοχήν αγροτικό που ήταν εκείνο της Παλαιστίνης, εικόνες που όλοι θα γνωρίζουμε από τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, όπως η παραβολή του Σποραίος και άλλες παραβολές, είναι παρμένες από την αγροτική και γεωργική ζωή του Ισραήλ. Έτσι, οπότε ο Σίτος και ο Άρτος έχουν θέση, είναι διαποτισμένα θα λέγαμε τα κείμενα της Καινής Διαθήκης με αυτές τις έννοιες, με αυτούς τους όρους ή καλύτερα με αυτά τα αγαθά. Μάλιστα. Έτσι, γιατί ο Σίτος θα λέγαμε ότι ήδη όπως κάνει τις εκπομπές για την Παλαιά Διαθήκη έχει τόση σπουδαιότητα για έναν λαό ο οποίος είναι κατεξοχήν αγροτικός, ένας λαός ο οποίος έχει περάσει χρόνια εξορίας και χρόνια θα λέγαμε μέσα στην έρημο, δηλαδή χρόνια σιτοδίας, να τους λείπει ο Άρτος, να τους λείπει η τροφή, το φαγητό, και κατόπιν να το έχουν, να το αποκτούν. Οπότε η έλλειψη και η απόκτηση αυτού του αγαθού έχει κάνει πλέον, έχει δώσει μια σημασία που, όπως θα δούμε στην Καινή Διαθήκη, πολύ περισσότερη από ό,τι θα λέγαμε στα άλλα αγαθά, στα άλλα αγαθά της κτήσεως του Θεού. Ναι. Άρα ο Σίτος και ο Άρτος θα λέγαμε διαποτίζουν και διαπερνούν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Μάλιστα. Και βέβαια σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για την ερμηνεία τους, γιατί προφανώς θα προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα από το ότι και σε αυτά τα χρόνια εξακολουθεί, και στα χρόνια της Καινής Διαθήκης εννοώ, εξακολουθεί να είναι βασικό προϊόν, να το πούμε έτσι απλά, στο τραπέζι και του φτωχού και του πλούσιου εκείνης της εποχής. Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό να θυμηθούμε με τους ακροατές μας, πατέρα Κωνσταντίνο, ότι λέγαμε χτες για τον Μωυσή και τον Δαβίδ, που γράφει, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ότι νίστεψαν από νερό και ψωμί. Σήμερα όταν κάνουμε λόγο για την νηστεία, σε όσον αφορά τουλάχιστον τις τροφές, έχουμε μια μεγαλύτερη γκάμα τροφίμων. Για να σημειώνει η Παλαιά Διαθήκη ότι νήστεψαν από αυτά τα δύο προϊόντα, θα πει ότι ήταν τα βασικά, τα κύρια προϊόντα, τα μοναδικά ενδεχομένως για κάποιες πολύ φτωχές οικογένειες ή για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και όχι μόνο αυτό, και τα προϊόντα και τα οποία προκαλούν απόλαυση στον άνθρωπο. Ναι. Έτσι, αυτά με τα οποία ευαρεστείται ο άνθρωπος, ο ψαλμός που λέει «και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει». Έτσι, αυτό που, λοιπόν, που στηρίζει, που εφραίνει, που χαροποιεί, που ευχαριστιέται ο άνθρωπος, αυτό λοιπόν σε περίοδο νηστείας το στερείται. Γιατί το στερείται? Για να ρίξει το βάρος του σε κάτι άλλο που έχει περισσότερη σημασία. Μάλιστα. Όχι απλά για να, πώς να πούμε, για να δημιουργηθεί κάποιο σύνδρομο στερήσεως στον άνθρωπο, αλλά να γεμίσει ο άνθρωπος με κάτι πολύ ανώτερο από αυτό το οποίο στερείται. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
κατέχει κεντρική θέση ο ΣΥΤΟΣ και ο ΆΡΤΟΣ στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης? Ναι, πριν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, κυρία Χουζούρη, θα πω κάτι το οποίο συχνά το λέω, ότι η Καινή Διαθήκη δεν είναι ένα βιβλίο που έπεσε από τον ουρανό. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα Καινή Διαθήκη και εννοούμε το σύνολο των 27 βιβλίων, έτσι, είναι προϊόν, είναι θα λέγαμε το αποτέλεσμα μιας διεργασίας και ενός κόπου κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή τα κείμενα αυτά τα οποία συγκροτούν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης θα μπορούσαμε να τα δούμε μέσα σε παραδόσεις ή όπως λέμε σήμερα μέσα σε ρεύματα τα οποία συγκροτούν την Καινή Διαθήκη και μέσα από αυτά τα ρεύματα να εστιάσουμε περισσότερο στις παραδόσεις, καλύτερα να πω τον όρο αυτός, μέσα στις παραδόσεις της Καινής Διαθήκης να εστιάσουμε περισσότερο. Δηλαδή θα λέγαμε εκείνο το οποίο προηγείται στην Καινή Διαθήκη είναι το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Ναι. Έτσι, το κήρυγμα του Ιησού Χριστού το οποίο το καταγράφουν οι συνοπτικοί ευαγγελιστές. Βέβαια, χρονολογικά προηγούνται τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή θα λέγαμε ως πρώτη παράδοση είναι η Παύλια παράδοση. Έτσι, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι τα αρχαιότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Κατόπιν το κήρυγμα του Ιησού, το οποίο καταγράφει η λεγόμενη συνοπτική παράδοση, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς. Κατόπιν έχουμε μια τρίτη παράδοση. Συγχωρέστε με τώρα για το, απλά νομίζω είναι έτσι πιο συστηματικό να δούμε τα κείμενα και τα χωρία ενδεχομένως που θα δούμε σήμερα. Η τρίτη παράδοση είναι η κοινότητα του Ιωάννη. Έτσι, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κατά την πλειονοψηφία των ερευνητών γράφει προς το τέλος του πρώτου αιώνα. Δηλαδή τροποντινά εκφράζει το βίωμα της Εκκλησίας. Είναι εκείνος, θα λέγαμε, που δεν είναι, θα λέγαμε, προσωπικά κείμενα, είναι κατεξοχήν εκκλησιολογικά τα κείμενα του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Και με το όνομά του έχουμε 5 κείμενα, το Ευαγγέλιο, τις 3 επιστολές και την Αποκάλυψη. Και θα λέγαμε και μία τέταρτη παράδοση, κυρία Χουζούρη, μέσα στην Καινή Διαθήκη, είναι το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, δηλαδή πλέον η ζωή της Εκκλησίας. Το πώς το κήρυγμα του Κυρίου, η καρποφορία των περιοδιών του Αποστόλου Παύλου, η Ιωάννια Θεολογία, όλα αυτά πλέον συνθέτονται μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και η πράξη των Αποστόλων ακριβώς η ζωή των πρώτων χρόνων της Εκκλησίας, της Αποστολικής Εκκλησίας. Δηλαδή με αυτή την έννοια θα λέγαμε τροποντινά ένας ιστορικός διαχωρισμός κατά κάποιο τρόπο. Ποιο γράφτηκε πρώτο, αυτό είναι πολύ βοηθητικό για τη συζήτησή μας. Διαχωρίζουμε δηλαδή τις παραδόσεις οι οποίες συνθέτουν το κείμενο το ιερό βιβλίο για εμάς της Καινής Διαθήκης, το οποίο ναι μεν έχει μια ενότητα, έτσι, μια ενιαία θα λέγαμε θεολογία και διδασκαλία, αλλά για λόγους ερευνητικούς μπορούμε να κάνουμε αυτή την διάκριση σε συνοπτική παράδοση, σε Ιωάννια παράδοση, σε Παύλια παράδοση και στη ζωή της Εκκλησίας όπως αυτή καταγράφεται στα πρώτα χρόνια στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Πατέρα Κωνσταντίνε, να σας ρωτήσω έτσι πολύ γενικά, αν μπορούμε να πούμε, και στις 4 παραδόσεις συναντώνται ο ΣΥΤΟΣ και ο ΆΡΤΟΣ, είτε ως προϊόντα, είτε γιατί έχουν μια θεολογική σημασία για την οποία θα μιλήσουμε. Υπάρχει σε όλες αυτές τις παραδόσεις αναφορά? Ναι. Μπορούμε σήμερα να μελετούμε το κείμενο της Καινής Διαθήκης, κυρία Χουζούρη, και να βλέπουμε και τις αναφορές που υπάρχουν σε διάφορες έννοιες ή όρους ή λέξεις του κειμένου σε κάθε βιβλίο, σε κάθε κεφάλαιο, σε κάθε ευαγγελιστή κλπ. Έτσι, εκείνο το οποίο μπορώ να πω ότι χρησιμοποιείται περίπου σε 80 στίχους. Σε 80 στίχους της Καινής Διαθήκης από τους 7.941 στίχους που έχει η Καινή Διαθήκη. Δηλαδή ο Άρτος κατέχει το 1% περίπου των λέξεων μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα για τους ακροατές ή για μας ενδεχομένως. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η πλειοψηφία απαντά περισσότερες φορές πιο απλά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και μάλιστα στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου όπως γνωρίζουμε ο Ιωάννης
δεν κινείται σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από ότι των συνοπτικών Ευαγγελίων. Δηλαδή εκεί έχουμε τους μακρούς μονολόγους του Κυρίου ή τους διαλόγους με επιφανή πρόσωπα των Ιουδαίων. Έχουμε συζήτηση για θεολογικές έννοιες. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον του Ιωάννη βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο να χρησιμοποιείται 19 φορές, τις περισσότερες φορές θα λέγαμε σε κεφάλαιο της Καινής Διαθήκης η λέξη άρτος. Και όπως θα δούμε αυτή η λέξη, αυτός ο όρος συνδέεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κατόπιν βλέπουμε εκτενή χρήση να έχουμε στη συνοπτική παράδοση, δηλαδή στο Ματθαίο, στο Μάρκο και στο Λουκά. Και αυτό γιατί, όπως γνωρίζουμε, ο άρτος έχει συνδεθεί με διάφορα θαύματα που κάνει ο Ιησούς, λόγου χάρη ο χορτασμός των 5.000, η τήρηση του Σαββάτου και ότι θα έπρεπε να φυλάγουν τους άρτους της προθέσεως, κατόπιν οι ανθρώπινες παραδόσεις και οι θεϊκές εντολές, όλα αυτά συνδέονται με τον άρτο, τα οποία καταγράφουν οι συνοπτικοί ευαγγελιστές. Εκείνο το οποίο βλέπουμε κατόπιν είναι ότι ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, έτσι πολύ σύντομα θα τα λέμε, ο οποίος όπως είπαμε καταγράφει αρχαιότερες παραδόσεις, και πολλές φορές μάλιστα ξεκινάει την διδασκαλία του παρέλαβον, παρέδωσα ημίν ο και παρέλαβον, δηλαδή αυτό το οποίο παρέλαβε ο ίδιος παραδίδει στους... Σαν να συνδέει την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Όχι τόσο την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, όσο δηλαδή τη ζωντανή παράδοση περί του Κυρίου, περί του κηρύγματος του Ιησού Χριστού και της διδασκαλίας, η οποία, να το πω, ο Απόστολος Παύλος γράφει περίπου 15 χρόνια μετά τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Και τα κείμενα αυτά, λόγου χάρη η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, είναι πολύ κοντά από το γεγονός της παρουσίας του Χριστού. Δηλαδή συνδέει τα κείμενά του με την παράδοση του, με το αρχικό κήρυγμα της Εκκλησίας. Με την παράδοση του Ιησού Χριστού. Και βέβαια κάνει και αυτή τη σύνδεση που λέτε με την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά όταν λέει παραδίδω αυτό που και παρέλαβα, εννοεί ακριβώς ότι αυτή τη ζωντανή παράδοση, η οποία υπήρχε μέσα στη ζωή της κοινότητας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αυτή καταγράφει και αυτήν παραδίδει στους πιστούς των εκκλησιών που ο ίδιος ιδρύει. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Το βασικότερο είναι ότι λέγει η λόγου χάρη στην πρώτη προς Κορινθίους στον 10ο κεφάλαιο, παρέδωκα ημίν ο και παρέλαβον από του Κυρίου, και μιλάει για τον άρτο, για το μυστικό δείπνο, δηλαδή για τη νύχτα εκείνη την οποία ο Κύριος λέει Ιησούς εν τη νυχτή η παρεδίδωτο έλαβεν άρτον, και κατόπιν ευλόγησε και τεμάχησε τον άρτο αυτό και έδωσε στους μαθητές του. Δηλαδή αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο κατόπιν θα συγκροτεί τη ζωή της Εκκλησίας. Γύρω από αυτό θα συγκροτείται ολόκληρη η κοινότητα. Και κατόπιν λέει αυτό το συγκλονιστικό, ο Σάκης γάραν αισθείται τον άρτον τούτο και το ποτήριον πίνεται, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται άχρης ου έλθει. Δηλαδή η ανάμνηση του πάθους και του μυστικού δείπνου του Κυρίου μας μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο παρέλαβε ο Παύλος και παραδίδει και καταγράφει σε επιστολές του, και αυτό πλέον γίνεται πλέον παράδοση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Παύλος διακρίνεται για την ιστορική ακρίβεια των γραφωμένων του, και μάλιστα για την εγκύτητα, των κειμένων με τα γεγονότα τα οποία καταγράφει. Λόγου χάρη, αν πάμε σε έργα της κλασικής γραμματείας, στον Όμηρο, βλέπουμε τα ομηρικά έπι να είναι πολύ μεταγενέστερα, αιώνες μετά, από τα γεγονότα τα οποία καταγράφουν. Ναι. Ο Παύλος καταγράφει γεγονότα τα οποία μόλις η ίδια γενιά στην οποία απευθύνει τις επιστολές έχουν ζήσει τα γεγονότα αυτά. Δηλαδή αυτή η χρονική εγκύτητα μας δίνει και έναν πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας των κειμένων αυτών, και όχι μόνο του Παύλου, των επιστολών του Παύλου, αλλά και γενικότερα των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Όταν λόγω χάρη, κυρία Χουζούρη, το 125 έχουμε τα πρώτα σπαράγματα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δηλαδή σχεδόν
σχεδόν, ας πούμε, λίγες δεκαετίες μετά τη συγγραφή του, να έχουμε τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μας δείχνει ακριβώς και την αυθεντικότητα του κειμένου. Έτσι, και ότι εκείνοι οι οποίοι παρέλαβαν ή άκουσαν ή ήταν οι παραλήπτες του Ευαγγελίου, έτσι, ήταν ακριβώς εκείνη η γενιά ή η επόμενη γενιά η οποία άκουσε τα λόγια αυτά και θα μπορούσε να πιστοποιεί και πιστοποιεί για τα γεγονότα αυτά. Δηλαδή η μαρτυρία είναι αυθεντική, εκεί θέλω να καταλήξω, λόγω της χρονικής εγκύτητας, της συγγραφής των κειμένων αυτών με τα γεγονότα. Μας είπατε ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν 80 στίχοι όπου καταγράφονται οι λέξεις σύτος και άρτος. Θέλω να σας ρωτήσω, πατέρα Κωνσταντίνε, για τον άρτο, ποια είναι η σημασία του σε αυτούς τους στίχους. Αναφέρατε πριν από λίγο κάποιους στίχους από τον Απόστολο Παύλο, όπου ο άρτος είναι ο άρτος της ζωής, ο Ιησούς Χριστός. Θα θέλατε έτσι να πούμε σε αυτές τις τέσσερις παραδόσεις, όπως ακριβώς έτσι το τοποθετήσατε, και όπου εμφανίζεται ο σύτος και ο άρτος, ποια είναι η έννοια τους, ποια είναι η σημασία τους? Η σημασία του άρτου είναι, θα λέγαμε, η κυριολεκτική σημασία είναι αυτό το βασικό αγαθό για τη συντήρηση του ανθρώπου. Ο άρτος μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι ένα δώρο του Θεού, όπως όλη η κτήση. Έτσι. Ο άρτος περιλαμβάνεται μέσα στην κτήση του Θεού. Έτσι. Είναι δώρο του Θεού, είναι για τον άνθρωπο, ναι. Είναι πηγή δυνάμεως, είναι, θα λέγαμε, μέσο συντήρησης, είναι το ουσιαστικό στοιχείο με το οποίο ο άνθρωπος αναπτύσσεται, ζει και υπάρχει. Ο άρτος, κύριε Χουζούρη, συνδέεται με το ίδωρο, με το νερό. Θα λέγαμε και τα δύο αυτά, και το νερό, πηγή ζωής για τον άνθρωπο, και ο άρτος, το βασικό συστατικό του ανθρώπου και μάλιστα της τροφής του ανθρώπου, της συντήρησης του ανθρώπου. Έτσι, αυτά πάνε μαζί και μέσα στην Καινή Διαθήκη θεωρούνται ως δωρεά του Θεού. Δηλαδή ότι όσο υπάρχει ο άρτος, όσο υπάρχει το ψωμί, θα υπάρχει και ο άνθρωπος. Έτσι, θα υπάρχει μάλλον το ανθρώπινο, η ανθρώπινη ύπαρξη, το σώμα του ανθρώπου να συντηρείται. Αλλά η Καινή Διαθήκη και μάλιστα όπως είδαμε ο Απόστολος Παύλος με το γεγονός της αναμνήσεως του μυστικού δείπνου, έτσι, αυτός ο άρτος, αυτό το κομμάτι, το ψωμί, πλέον δεν θα είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ο καρπός του σύτου. Δεν θα είναι αυτό το οποίο απλά προέρχεται από τη γη και προορίζεται για τις θρεπτικές ανάγκες του ανθρώπου, αλλά θα έχει και μια άλλη πολύ υψηλότερη χρήση και σπουδαιότητα. Έτσι, μας λέει ο Παύλος για τον άρτο αυτό το οποίο είναι για το μυστήριο αυτό το οποίο θα συντελείται μέσα στους αιώνες μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι, θα μας πει ο Ιωάννης για τον άρτο της ζωής, δηλαδή θα ταυτίσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με τον άρτο της ζωής ή αλλιώς με τον άρτο των ζώντα. Δηλαδή, και μάλιστα μπορούμε να δούμε και παρακάτω τα χωρία, θα κάνει τον παραλληλισμό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, με το μάνα. Θα θυμηθεί ο συγγραφέας του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, θα θυμηθεί την πορεία, την πορεία του εκλεκτού λαού μέσα στην έρημο, από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας, και τότε θα θυμηθεί την παρέμβαση του Θεού με το μάνα, το οποίο ήταν κατεξοχήν να συντηρήσει, να διατηρήσει, να κρατήσει αυτό το λαό στη ζωή. Και τώρα σε μια άλλη, θα λέγαμε, πνευματική έρημο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας πει ότι αυτός ο άρτος, έτσι, όσοι έτρωγαν από εκείνο τον άρτο, το μάνα, έτσι, έτρωγαν και κατόπιν πέθαιναν. Όσοι, λέει, θα φάνε από αυτόν τον άρτο, έτσι, που είναι ο άρτος ο ζών, ο άρτος της ζωής, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, έτσι, αυτοί, λέει, θα ζήσουν εις τον αιώνα. Η μεγάλη διαφορά, δηλαδή, των γεγονότων της Παλαιάς Διαθήκης με τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης, καθότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε προτύπωση των γεγονότων και στην Καινή Διαθήκη έχουμε πλέον την πραγμάτωση αυτών των γεγονότων, τα οποία σκιωδώς παρουσιάζονται, καταγράφονται στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά επανέρχομαι στο ερώτημά σας, κυρία Χουζούρη, ο άρτος μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι κατεξοχήν το ψωμί,
το οποίο θρέφει τον άνθρωπο, το οποίο συντηρεί αυτό, αυτή τη δημιουργία του ανθρώπου, συγγνώμη, τη δημιουργία του Θεού που είναι ο άνθρωπος, και μάλιστα το βασικό, το κύριο συστατικό της ζωής του. Μάλιστα. Πατέρα Κωνσταντίνε, να κάνουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Εκπομπή «Ο Σίτος και ο Άρτος στην Καινή Διαθήκη» και καλεσμένος μας σήμερα ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου. Μιλήσαμε γενικά για τον Σίτο και τον Άρτο στην Καινή Διαθήκη και θα δούμε τώρα, αν δεν έχετε αντίρρηση πατέρα Κωνσταντίνε, κάποιες έτσι γνωστές φράσεις που τις ακούμε στις ευαγγελικές και άλλες περικοπές στην Εκκλησία. Θα μιλήσουμε λίγο πάνω σε αυτές, γιατί γίνεται πάντα αναφορά στον Σίτο και τον Άρτο, και να ξεκινήσουμε με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο «Ουκ επάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος». Ναι. Εδώ μπορούμε να πούμε, κυρία Χουζούρη, ότι αυτή η φράση η οποία περιέχεται στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε να χρησιμοποιείται στο γεγονός των πειρασμών του Κυρίου, δηλαδή ένα γεγονός το οποίο συνέβη μετά τη βάπτιση του Ιησού, δηλαδή μετά την αποκάλυψη ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Υιός ενώ ευδόκησε ο Πατέρας, δηλαδή μετά την φανέρωση του τι είναι ο Ιησούς. Έτσι έχουμε το γεγονός ότι πηγαίνει ο Ιησούς στην έρημο και εκεί πειράζεται, λέγει το κείμενο, ότι μετά την βάφτιση του Ιησού, έτσι, οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του διαβόλου. Και αφού νήστεψε ο Ιησούς 40 μέρες και νύχτες και δεν έφαγε τίποτα, ύστερα πείνασε. Και τότε το εμφανίστηκε αυτός που βάζει σε πειρασμό τους ανθρώπους και του είπε, εάν είσαι Υιός του Θεού, έτσι, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά. Συγκεκριμένα λέγει ότι ο διάβολος
του είπε «Υιος ή του Θεού είπε ίνα ηλίθι ούτι άρτι γένονται». Και τότε ο Ιησούς αποκρίθηκε, γέγραπτε πάλι όπως εκείνος χρησιμοποιεί ένα ψαλμικό εδάφιο, έτσι και ο Ιησούς χρησιμοποιεί πάλι από την Παλαιά Διαθήκη, γέγραπτε λέγει «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Δηλαδή απαντάει ο Ιησούς ότι ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Και εδώ βρισκόμαστε στο θέμα, στο πρώτο θέμα, στον πρώτο πειρασμό του Κυρίου, τον οποίο αντιμετωπίζει με τον πειραστή, με τον διάβολο. Δηλαδή, θα λέγαμε, η προτεραιότητα στη ζωή του ανθρώπου, τι είναι, τα σωματικά, τα γήινα, αγαθά ή κάτι άλλο το οποίο πρέπει να έχει πρώτη θέση. Δηλαδή, τα υλικά, τα ανθρώπινα ή τα πνευματικά και τα θεία. Βέβαια, μέσα στην Καινή Διαθήκη και μέσα στη διδασκαλία του Κυρίου δεν πρόκειται για δύο αντίθετους, για δύο εχθρικούς κόσμους. Δηλαδή, η Καινή Διαθήκη δεν έχει το πνεύμα το διαρχικό, έτσι, ο κακός κόσμος ο υλικός και ο καλός κόσμος ο πνευματικός. Έτσι, δεν έχουμε αυτή την πλατωνική διαίρεση των πραγμάτων σε υλικά και πνευματικά κτλ. Με την έννοια της εχθρικής μεταξύ τους σχέσεως, αλλά ο άνθρωπος καλείται με αυτόν τον πειρασμό το οποίος υποβάλλεται στον Ιησού, αλλά κατ' επέκταση σε κάθε άνθρωπο καλείται να πραγματώσει η ζωή του αρμονικά και διαλεκτικά αυτή τη σύνθεση, δηλαδή τη σωστή αξιολόγηση των πραγμάτων, όχι παραθεώρηση, υποβάθμιση των σωματικών, των γήινων αναγκών του ανθρώπου, όπως είναι ο άρτος, το ψωμί, αλλά ούτε όμως και υπερεκτίμηση, αυτή η λύθη, αυτές οι πέτρες να γίνουν άρτη, δηλαδή η επιθυμία του ανθρώπου για απόκτηση περισσότερων και περισσότερων υλικών αγαθών. Η βιβλική θεώρηση του ανθρώπου και των ανθρωπίνων πραγμάτων βρίσκεται ακριβώς στην ενότητα και στην ιεράρχηση των δύο αυτών κόσμων, και του υλικού και του πνευματικού. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο στίχο που έχουμε σημειώσει, στη φράση «Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον». Και πάλι να πούμε ότι είμαστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ναι. Πριν μας απαντήσετε, πατέρα Κωνσταντίνε, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 9:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σας ακούμε. Ναι. Εδώ τώρα περνάμε, κυρία Χουζούρη, όχι στους πλέον από το ένα γεγονός, από τους πειρασμούς του Κυρίου, περνάμε πλέον στη διδασκαλία του Κυρίου. Και μάλιστα η φράση αυτή που διαβάστε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από την λεγόμενη επί του όρους ομιλία του Κυρίου και μάλιστα η διδασκαλία περί της προσευχής, της Κυριακής προσευχής, την προσευχή όπως μας παρέδωσε ο ίδιος ο Ιησούς. Θα λέγαμε μία φράση η οποία έχει υποθεί και λέγεται από χιλιάδες στόματα πιστών, έτσι, το Πάτερ ημών, η Κυριακή προσευχή. Και μέσα εκεί είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπαμε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, ότι κατέχει ιδιαίτερη θέση ο όρος άρτος. Ο άρτος, μάλιστα, ο επιούσιος, τον άρτον ορμών των επιούσιων. Θα λέγαμε καταρχήν ότι ο ίδιος ο Ιησούς είχε λέγει στους μαθητές του «Μη με ρημνά την ψυχή ημών, τι φάγετε ή τι πίετε, μη δε το σώμα ημών, τι ενδύσιστε». Δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά τη στάση του Κυρίου για ο άνθρωπος να δοθεί στην αγαπητική πρόνοια του Θεού. Δηλαδή τα πάντα μέσα στη ζωή του ανθρώπου εξαρτώνται από την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Άρα λοιπόν και τα υλικά αγαθά και ο άρτος και ο άρτος ο επιούσιος είναι, θα λέγαμε, αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Όμως εδώ η Κυριακή προσευχή στο αίτημα αυτό των άρτων ημών των επιούσιων ανοίγει και προοπτικές
πέρα από τον ορίζο της καθημερινής διατροφής. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι ο άρτος αυτός, ο οποίος συντηρεί τον άνθρωπο, δεν συντηρεί τον άνθρωπο για την βιολογική του ύπαρξη. Χαρακτηριστικά, αν δεν κάνω λάθος, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει ότι αυτός ο άρτος, ναι μεν είναι επιούσιος, με ποια έννοια? Ότι λαμβάνεται σε αυτή την περίοδο του ανθρώπου μέσα στην ιστορία, μέσα στην ιστορική περίοδο, μέσα στην ιστορία που ζει ο άνθρωπος, αλλά με την προοπτική της αιωνιότητος. Δηλαδή, ο άρτος ημών ο επιούσιος δεν είναι μόνο το καθημερινό ψωμί του ανθρώπου, το οποίο θα φάει για να οδηγηθεί μετά σε μια βιολογική κατάληξη ως ανθρώπινη ύπαρξη, δηλαδή στο θάνατο. Αλλά είναι ακριβώς το απαραίτητο για τη συντήρηση του ανθρώπου, αλλά και η προοπτική του να ζήσει μέσα στην αιωνιότητα και μέσα στη ζωή η οποία ανοίγεται δια του Ιησού Χριστού. Θα λέγαμε η ευχαριστιακή πρόσληψη του άρτου που κάνει τον άνθρωπο πλέον μέτοχο μιας άλλης ζωής, πέρα της βιολογικής, την οποία θα δούμε σε άλλα χωρία μέσα στην Καινή Διαθήκη. Λαμβάνει τον άρτο, λαμβάνει το ψωμί ο άνθρωπος ως δώρο, ως αγαθό του Θεού, αλλά αυτός ο άρτος και αυτό ψωμί έχει πλέον την προοπτική μια άλλη από αυτήν την απλή, θα λέγαμε, συντήρηση ενός ανθρώπινου οργανισμού. Είναι, θα λέγαμε, η ερμηνεία, κυρία Χουζούρη, που δίνουν πλέον οι πατέρες της Εκκλησίας για την υπέρβαση του φυσικού ανθρώπου, της φυσικής ύπαρξης του ανθρώπου σε μια άλλη διάσταση. Θα λέγαμε το απαραίτητο ψωμί, όπως το ψωμί είναι απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπινου, για τον ανθρώπινο οργανισμό, έτσι και κάτι άλλο, ένας άλλος άρτος, μια άλλη ποιότητα μέσα στον άνθρωπο είναι απαραίτητη πλέον για να τον οδηγήσει κάπου αλλού, όπως θα δούμε παρακάτω. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και να δούμε τον εξής στίχο. Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμο, καθώς εστί γεγραμμένον, άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν. Το πρώτο που παρατηρούμε είναι η αναφορά στο μάνα, για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει από την Παλαιά Διαθήκη. Ναι, ναι. Θα θέλατε όμως να μας πείτε τι ακριβώς, πώς συνδέει το μάνα που έφαγαν στην έρημο με τον άρτο από τον ουρανό που τους έδωσε να φάνε. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο και τι ακριβώς σημαίνει, τι έχει να πει αυτή η φράση τον άνθρωπο σήμερα? Θα λέγαμε, μπορούμε να κάνουμε, καταρχήν να πούμε δύο λόγια έτσι πάλι για το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ναι. Ότι ο συγγραφέας του Τετάρτου Ευαγγελίου είναι, γνωρίζει το Ιουδαϊκό υπόβαθρο, γνωρίζει Παλαιά Διαθήκη, γνωρίζει τις γραφές. Θα λέγαμε ένας ευσεβής Ιουδαίος. Ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή, καταγράφει μέσα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο παραδόσεις και εορτές και σημεία και λεπτομέρειες, τις οποίες δεν καταγράφουν οι άλλοι συνοπτικοί. Παρόλο που μέσα στη συνείδηση της Εκκλησίας και μέσα παντού στην έρευνα θεωρείται ότι το κατά Ιωάννη το πνευματικό Ευαγγέλιο και πράγματι είναι το κατεξοχήν θεολογικό κείμενο της Καινής Διαθήκης, παρόλα αυτά έχει ιστορικές λεπτομέρειες τις οποίες δεν καταγράφουν οι άλλοι Ευαγγελιστές. Το χαρακτηριστικό είναι ότι συνδέει τη θεολογία του και συνδέει το πρόσωπο, την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, κυρία Χουζούρη, με την θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Και μάλιστα όσον αφορά αυτό το έκτο κεφάλαιο, το γεγονός της σύνδεσης του μάνα, του άρτου που έφαγαν οι Ισραηλίτες στη διάρκεια της ερήμου με έναν άλλο άρτο, το οποίο είναι η ίδια η παρουσία και η ύπαρξη του Ιησού Χριστού, ο οποίος προορίζεται για να θυσιαστεί, για να γίνει το σώμα εκείνο το οποίο θα τρέφεται πλέον ολόκληρη η Εκκλησία, από ένα ψωμί, από ένα σώμα, από έναν άρτο που θα είναι το σώμα, το Άγιο, το τίμιο σώμα του Ιησού Χριστού, θα αναπτύσσεται και θα θρέφεται ολόκληρη η Εκκλησία και ολόκληρη η πιστή, ολόκληρη η κοινότητα των πιστών. Εκεί λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε έναν άρτο εκ του ουρανού. Το μάνα έπεφτε
εξ ουρανού, ήδη έχει μείνει αυτή η φράση, μάνα εξ ουρανού, ναι. Έτσι, δόθηκε από τον Θεό μέσω του Μωυσή. Έτσι, δίνεται στους Ισραηλίτες κατά την πορεία τους μέσα στην έρημο, το μάνα. Αυτό το οποίο μαζεύουν, συνάγουν οι Ισραηλίτες είναι σύμμετρο, είναι αντίστοιχο με τις ανάγκες του καθενός. Δηλαδή, εάν κάποιος έπαιρνε παραπάνω, εάν κρατούσε παραπάνω μάνα, δεν μπορούσε να μείνει πέρα από μια ημέρα. Χάλαγε. Δεν μπορούσε πλέον να είναι φαγόσιμο το μάνα. Και δεν διαρκούσε δηλαδή για την επόμενη μέρα, έτσι, αλλά μόνο για την ανάγκη μιας ημέρας. Εκτός από την Παρασκευή που κρατούσε και το Σάββατο. Και ήταν αναγκαίο το μάνα για την επιβίωση μέσα στην έρημο. Αυτά λοιπόν έχει ως προϋπόθεση ο συγγραφέας του κατά Ιωάννη για να μας πει τώρα από την τυπολογία στην πραγματικότητα. Δηλαδή το γεγονός το οποίο προτύπωνε η Παλαιά Διαθήκη με το μάνα, ένα άλλο γεγονός το οποίο πλέον πραγματοποιείται με τον Υιό του Θεού, με τον Ιησού Χριστό. Και λέγει λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός λέει είναι ο άρτος, ο εκ του ουρανού, ο αληθινός. Προσθέτει δηλαδή τη λέξη, το επίθετο ο αληθινός. Και το μάνα ήταν εκ του ουρανού, αλλά δεν είναι ο αληθινός άρτος. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Εκεί ήταν στην Παλαιά Διαθήκη το μάνα. Στην Καινή Διαθήκη είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος κατέρχεται εκ του ουρανού και είναι ο αληθινός άρτος. Θα λέγαμε, βασικό μοτίβο της θεολογίας του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου είναι ακριβώς η αποστολή του Ιησού Χριστού από τον Θεό Πατέρα στον κόσμο. Παντού συναντάμε το ρήμα «απέστειλεν ο Πατήρ τον Υιόν εις τον κόσμο». Παντού. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος κατέρχεται, έρχεται εκ του ουρανού, είναι ο αληθινός άρτος. Αποστέλλεται δηλαδή εκ του Θεού Πατρός και όχι μόνο αποστέλλεται από τον Θεό, αλλά και ο ίδιος, ο Ιησούς Χριστός, αυτοπροσφέρεται. Δηλαδή το πάθος το οποίο θα ακολουθήσει, είμαστε στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το πάθος θα το δούμε στο 18ο και 19ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, έτσι, το πάθος το οποίο θα ακολουθήσει θα είναι εκούσιο, δηλαδή θεληματικό. Αυτό προσφέρεται πλέον ο Ιησούς Χριστός ως ο αληθινός άρτος στη ζωή της Εκκλησίας. Δηλαδή στη ζωή του κάθε πιστού, καθενός ανθρώπου, κυρία Χουζούρη, ο οποίος πιστεύει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε πλέον για το μυστήριο της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο και μέσα στην προσωπική ζωή του καθενός. Προσφέρεται λοιπόν αυτός ο άρτος, ο αληθινός, ο Ιησούς Χριστός, όχι σε ένα λαό, στον Ισραηλιτικό, όχι μόνο σε μια περίοδο, στην περίοδο της, θα λέγαμε, της εξόδου μέσα στην έρημο, αλλά προσφέρεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και ζωοποιεί εκείνους που έρχονται προς τον Χριστό και πιστεύουν σε Αυτόν. Θα μας πει παρακάτω, ο γάρ άρτος του Θεού εστίν ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδού στον κόσμο. Δηλαδή είναι άρτος ζωής. Δεν είναι άρτος που οδηγεί στο θάνατο, σε έναν βιολογικό θάνατο. Εκείνος που το λαμβάνει, μας λέει παρακάτω, ουμή πεινάσει και ουμή διψήσει πόποτε, δηλαδή εκείνος που θα λάβει αυτόν τον άρτον, δεν θα διψάσει και δεν θα πεινάσει ποτέ. Και είναι αναγκαίος για την κοινωνία πλέον του ανθρώπου με το Θεό, δηλαδή για μια θέωση του ανθρώπου, για μια ζωή μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Θα λέγαμε αυτός ο όρος, αυτό το αγαθό, ο άρτος, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ιδιαίτερα στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου γίνεται πλέον το μέσο που ο άνθρωπος μεταβαίνει από τον κόσμο αυτό στη Βασιλεία του Θεού. Μάλλον ζει μέσα στον κόσμο αυτό τη Βασιλεία του Θεού, την αιώνια ζωή. Θα λέγαμε, κυρία Χουζούρη, ποια είναι η βασική έννοια, η βασική διδασκαλία της Καινής Διαθήκης? Είναι ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού. Ο καινούριος κόσμος του Θεού, ο οποίος εγκαινιάζεται με το πρόσωπο, με το έργο, με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία. Αυτό γεγονός της λειτουργίας της Βασιλείας του Θεού, της εγκαινιαστής σας Βασιλείας, πραγματοποιείται εδώ στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο με τον άρτο τον αληθινό, με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος αυτοπροσφέρεται, αυτοθυσιάζεται και γίνεται πλέον η τροφή και το απαραίτητο για την κοινωνία πλέον του
κάθε πιστού με το Θεό. Δηλαδή ο άρτος συμφιλιώνει, επιφέρει την καταλλαγή μεταξύ Θεού και ανθρώπου, επιφέρει αυτή τη θέωση εν τέλει του ανθρώπου. Είναι, θα λέγαμε, η κορύφωση των χρήσεων του όρου άρτος μέσα στην Καινή Διαθήκη, εδώ στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το οποίο, όπως είπαμε εξ αρχής, παρουσιάζει και την μεγαλύτερη συχνότητα της χρήσης. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως πως ο Ευαγγελιστής, για να μιλήσει για τον αληθινό άρτο, τα χαρακτηριστικά του οποίου είναι όλα αυτά που μας είπατε, ο Ιησούς Χριστός, ξεκινάει από το μάνα και στη συνέχεια δείχνει την διαφορά του άρτου, του μάνα, με τον άρτο τον αληθινό. Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε, ναι, κυρία Κουζούρη, πως εδώ πλέον προχωράει ο Ιησούς και λέγει παρακάτω, αν δούμε το κείμενο, στον στίχο 35 του έκτου κεφαλαίου, ναι, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», και παρακάτω «Εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού», και στο στίχο 48 επαναλαμβάνει «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο καταβαίνων εκ του ουρανού», και πάλι θα λέγαμε επανέρχεται, και μάλιστα στο τελευταίο στίχο, στίχο 51, επεξηγεί. «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τη σφάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσει εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε όν εγώ δώσω, εις άρξ μου εστί υπέρ της του κόσμου ζωής». Θα λέγαμε εδώ πλέον διευρύνονται τα όρια της σωτηρίας, δηλαδή διευρύνονται τα όρια της πίστεως. Ο χριστιανισμός δεν είναι μία, θα λέγαμε, πίστη, μία αποκάλυψη για ορισμένους ανθρώπους, για ένα έθνος, αλλά για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Θα κάνω μία παρένθεση. Θυμηθείτε την εικόνα της Αναστάσεως, την οποία αυτές τις μέρες έχουμε στη μνήμη μας, τη βλέπουμε μπροστά μας. Οι παλαιότερες εικόνες γράφανε «Η Ανάσταση». Ναι. Δεν γράφανε «Η Ανάσταση του Χριστού». Γιατί η Ανάσταση είναι ένα γεγονός που αφορά την ανθρωπότητα, αφορά εμάς τους ανθρώπους. Ο Χριστός είναι Θεός. Ο Χριστός δεν είναι η Ανάσταση παγγενή του Αδάμ, ολόκληρου του ανθρώπινου γένους, το οποίο μαζί με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού συναναστένεται. Τα χέρια αυτά τα οποία του Χριστού, τα οποία ανέβηκαν και καρφώθηκαν επάνω στο Σταυρό, είναι εκείνα πάλι τα οποία μας τραβούν και μας σύρουν από τη γη στον ουρανό. Μας ανασταίνουν από αυτόν τον κόσμο, από αυτή τη βιολογική ύπαρξη, σε μια άλλη ποιότητα και κατάσταση ζωής. Αυτό που λέμε κοινωνία, ζωή μέσα στην Εκκλησία ή βίωση της Βασιλείας του Θεού, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, εδώ από τώρα, εδώ και τώρα. Έρχεται ώρα και είναι στην αυτό το οποίο βιώνουμε λειτουργικά μέσα στην Εκκλησία. Έτσι. Ο Ιησούς λοιπόν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θα μας πει «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο άρτος ο ζών». Είναι μια αυτοδιακήρυξη του Ιησού. Θυμηθείτε στην Παλαιά Διαθήκη, πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε Ιωάννη αν δεν ξέρουμε Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, θυμηθείτε ότι «Εγώ είμαι ο ον». Πώς ο Θεός αποκαλύπτεται με τον τρόπο αυτό στον Μωυσή επάνω στο όρος Χορίβ. «Εγώ είμαι ο ον». Πάλι πλέον ο Ιησούς Χριστός πλέον εκεί ο άσαρκος λόγος, εδώ στην Καινή Διαθήκη ο σαρκωμένος λόγος, λέει «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, εγώ είμαι ο άρτος ο ζών». Αυτοδιακηρύξει λοιπόν του Ιησού με τη φράση «Εγώ είμαι», η πρώτη μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και η οποία σχετίζεται με τον άρτο της ζωής, και επεξηγεί αυτός ο άρτος είναι, όπως και τότε στην Παλαιά Διαθήκη κατέβηκε εκ του ουρανού, αλλά πλέον είναι ο άρτος του Θεού. Είναι ο Υιός του Θεού. Δεν είναι κάποιο συστατικό του ανθρώπου το οποίο θα θρέψει τον άνθρωπο, θα τον συντηρήσει στη ζωή. Αλλά είναι ο άρτος του Θεού ο οποίος θεοποιεί τον άνθρωπο. Αλλάζει, θα λέγαμε, την κατάσταση και την ποιότητα του ανθρώπου. Ως τέτοιος λοιπόν ο Ιησούς είναι περιεκτικός ζωής. Έχει μέσα του ζωή. Είναι ο ζωήν διδούς το κόσμο. Αυτός ο άρτος, ο οποίος τον γεύεται, αποκτά ζωή μέσα του. Μα θα πείτε, ο άνθρωπος ζει. Ναι, ο άνθρωπος ζει και υπάρχει, γιατί είναι ένα βιολογικό «ον», έτσι, μια βιολογική ύπαρξη. Εδώ ο Ιωάννης μας πάει κάπου μακρύτερα, κάπου βαθύτερα, κάπου υψηλότερα. Όποιος, λέει, μετέχει στον άρτον αυτόν, δεν θα αποθάνει.
Έτσι, αυτό που θα πει σε άλλη συνάφεια, πάλι ο ίδιος ο Ιησούς μεταβαίνει, λέει, εκ του θανάτου στη ζωή. Μπορεί ο θάνατος να είναι η κατάληξη μιας βιολογικής ύπαρξης, αλλά ο άνθρωπος πλέον δεν πεθαίνει έχοντας γευθεί αυτό τον άρτο, τον αληθινό, που είναι η σάρκα του Ιησού Χριστού. Και αφού είναι ο ίδιος η ζωή, ο Ιησούς, και προσφέρει αυτή τη ζωή σε όσους έρχονται σε κοινωνία μαζί του. Άρα εδώ είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο ο Ιωάννης δεν καταγράφει, όπως γνωρίζουμε, τους συστατικούς λόγους του Κυρίου, αυτούς που γράφουν οι συνοπτικοί ευαγγελιστές, λόγου χάρη, τούτο εστί το σώμα μου, ναι, το υπερημών κλώμενον, το οποίο έχει διατηρηθεί μέσα στη Θεία, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αλλά ερμηνεύει το γεγονός αυτό της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή εκείνο το οποίο με λόγια είπε ο Ιησούς στο μυστικό δείπνο. Εδώ βλέπουμε πλέον στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο να ερμηνεύεται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και μάλιστα ο Ιωάννης, κυρία Χουζούρη, χρησιμοποιεί μια γλώσσα ρεαλιστική. Αυτός, λέει, ο άρτος δεν είναι κάποιο, θυμάμαι τώρα μια παρένθεση κάνω, είχαμε εκδώσει από την Αποστολική Διακονία ένα βιβλίο περί Θείας Ευχαριστίας, «Μυστήριο μυστηρίων», δηλαδή έναν τίτλο πολύ υψηλό, πολύ, θα λέγαμε, κάποιος το έβλεπε και τον έπιανε δέος, «Το μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία». Και έτσι είναι, αλλά ο Ιωάννης χρησιμοποιεί μια γλώσσα ρεαλιστική. Αυτό μυστήριο των μυστηρίων είναι η σάρκα. Η σάρκα, μια έννοια που θα λέγαμε την εποχή εκείνη, είχε ένα αρνητικό περιεχόμενο. Δια το είναι αυτούς σάρκας, δηλαδή δήλωνε το αμαρτητικό φρόνημα, την αμαρτία του ανθρώπου. Και λέει ο Ιωάννης ότι αυτός ο άρτος ο αληθινός, αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αποστέλλεται από τον Θεό Πατέρα, είναι, λέει, η σάρκα του. Και αν δεν γευτούμε, λέει, τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, ούτε έχουμε, λέει, ζωή εν εαυτής. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτή τη σάρκα. Έτσι, πολλές φορές εμείς υποτιμάμε το σώμα και τη σάρκα και το ένα και το άλλο. Ο Ιωάννης χρησιμοποιεί ακριβώς μια γλώσσα πολύ ρεαλιστική και θα λέγαμε ότι έχει υποστηριχθεί στην έρευνα, κυρία Χουζούρη, ότι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο χρησιμοποιεί μια αντισακραμενταλιστική διάσταση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή δεν το ανάγει σε ένα μυστήριο μυστηρίων με την άποψη, με ποιαν ιδέως, δεν μπορώ να το προσεγγίσω, στέκομαι πολύ μακριά από αυτό. Έτσι, βλέπετε σήμερα, να πάμε στην ποιμαντική της Εκκλησίας μας, ότι πολλοί άνθρωποι δεν τολμούν να προσέλθουν στην Θεία Ευχαριστία και έχοντας μια λανθασμένη συνήθεια ότι πρέπει να μεταλαμβάνουν 3 φορές το χρόνο ή 1 φορά το χρόνο, γιατί ακριβώς είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Πώς εγώ ανάξιος θα προσέλθω να μεταλάβω σώμα και αίμα Χριστού? Και εδώ έρχεται ο Ιησούς Χριστός να ανατρέψει αυτή την, θα λέγαμε, την αντίληψη των ανθρώπων, να μεταλαμβάνω 1 φορά το χρόνο, και λέγει αυτό το οποίο δίνει ζωή στον άνθρωπο είναι ακριβώς ο άρτος της ζωής, ο Ιησούς Χριστός. Εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, ούκ έχετε ζωή είναι αυτής. Εάν δεν πλησιάσουμε, θα λέγαμε εν τέλει η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία, σε αυτό μεγάλο δείπνο, στο δείπνο το εσχατολογικό. Έτσι, όλα αυτά τα οποία τώρα λέμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουν μια εσχατολογική διάσταση, κυρία Χουζούρη. Δηλαδή ξεκινάνε από τώρα, από το παρόν της ιστορίας, για να καταλήξουν στο νυν και αΐ των εσχάτων. Αν δεν φάμε, λοιπόν, η συμμετοχή μας, λέγω, στη Θεία Ευχαριστία, στον άρτο τον αληθινό που είναι ο Ιησούς Χριστός, η σάρκα του, έτσι, είναι ακριβώς το κάλεσμα που μας κάνει ο ίδιος ο Ιησούς. Έτσι, δεν είμαστε άξιοι να προσέλθουμε. Δεν μπορούμε να προσέλθουμε. Δεν μπορούμε να γευθούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού έτσι όπως είμαστε. Αλλά επειδή Εκείνος θέλει, επειδή Εκείνος μας καλεί, λέγοντάς μας, ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Δηλαδή για να έχουμε αυτή την αλληλοπεριχώρηση Θεού και ανθρώπου, να έχουμε αυτή την κοινωνία μεταξύ των πιστών και του Θεού, είναι ακριβώς η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία και είναι ακριβώς η έκφραση πλέον της υπακοής του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού και είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού προσλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Βέβαια, με την, θα μας πει πάλι ο Παύλος, βλέπετε, η θεολογία της Καινής Διαθήκης δεν μπορεί να είναι μόνο μία παράδοση, όπως είπαμε εξ αρχής, για λόγους ερευνητικούς. Δεν μπορεί να είναι μόνο η Ιωάννια παράδοση,
η Λουκάνια παράδοση, η Συνοπτική παράδοση. Αλλά είναι ακριβώς όλα μαζί συνθέτουν, και αυτό έκανε εξ αρχής η Ορθόδοξη Θεολογία, κυρία Χουζούρη, να συνθέτει τις παραδόσεις και όχι να ερμηνεύει μεμονωμένα την κάθε παράδοση. Θα πει λοιπόν ο Παύλος ότι η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία δοκιμαζέ το άνθρωπος εαυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Δηλαδή ο άνθρωπος να δοκιμάζει τον εαυτό του, να έρχεται να προσέχεται προετοιμασμένος στη Θεία Ευχαριστία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι εφήμερο. Α, πολλές φορές, ξέρετε, μια αντίληψη που κυριαρχεί στον κόσμο, ότι τελείται Θεία Λειτουργία και αισθάνθηκα, λέει, την ανάγκη να μεταλάβω, να κοινωνήσω το σώμα και το με το Χριστού και πήγα. Δεν είναι αυτό. Άρα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, επειδή κάνετε λόγο για τη σύνθεση, βλέπουμε ότι μας λέγατε πριν από λίγο με αφορμή το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και το σχετικό απόσπασμα, ότι δεν είναι κάτι όπως λέγανε ιδιαίτερα στο παρελθόν, ότι επειδή είναι το μυστήριο των μυστηρίων, μπορώ να κοινωνώ μία, δύο ή τρεις φορές το χρόνο από τη μια, απ' την άλλη δεν είναι ότι περνάω από την εκκλησία και πηγαίνω να κοινωνήσω έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αυτές είναι οι δύο, θα λέγαμε, ακραίες καταστάσεις, μάλλον ακραίες αντιλήψεις που Μάλιστα. επικρατεί μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα μερικές φορές ενίοτε. Mm-hmm. Ή κάποιοι άνθρωποι μεγάλωσαν σε μια περιοχή mm-hmm. εκτός Ελλάδος που λέει και είχαμε την παράδοση αυτήν να μεταλαμβάνουμε μια φορά το χρόνο. Μάλιστα. Έτσι. Είναι οι παραδόσεις των ανθρώπων, τις οποίες βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη, οι οποίες όμως, θα λέγαμε, μετά από 20 χρόνια πατερικής παράδοσης, δεν μπορούμε να διαγράψουμε την ζωντανή παράδοση εκκλησίας μας, τη ζωντανή πατερική παράδοση, και να πούμε, ξέρετε, θα κάνουμε αυτό. Και βέβαια, μια που είμαστε τώρα εδώ και μιλάμε ανοιχτά, η πνευματική ζωή του κάθε πιστού, του κάθε ανθρώπου, έτσι, θα πρέπει να ορίζεται από τον πνευματικό πατέρα. Μάλιστα. Από εκείνον ο οποίος θα καθοδηγεί την ψυχή αυτήν, έτσι, και θα συστήνει τον τρόπο, τη συχνότητα mm-hmm. και όλα αυτά μετοχής στη Θεία Ευχαριστία. Το γεγονός είναι όμως, κυρία Χουζούρη, και με αυτό να κλείσουμε, ναι, ότι ο άρτος, ναι, αυτό το αγαθό, αυτή η δωρεά του Θεού, η οποία διατρέχει και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και βέβαια τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, έτσι, είναι πλέον το μέσο για να κατανοήσουμε το νόημα της ζωής του ανθρώπου, τον προορισμό του ανθρώπου, δηλαδή ότι ο άνθρωπος πλέον έχει κληθεί να είναι Υιός του Θεού κατά χάρη, έχει κληθεί να ζει, να πράττει το θέλημα του Θεού, δηλαδή να είναι σε μία ισοτιμία με τους αγγέλους, έχει κληθεί να μετέχει σε αυτόν τον άρτο, ο οποίος από την ιστορική, παρούσα ιστορική ζωή τον μεταβαίνει στην αιώνια ζωή, δηλαδή τον αυθαρτοποιεί, έτσι, είναι το δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Είναι αυτό που λέει νομίζω ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μακάριος εκείνος ο οποίος μετέχει σε αυτό το δείπνο, έτσι, ο οποίος θα φάγει άρτο μαζί του, έτσι. Και πλέον αυτή η ζωή του άρτου, με τον άρτο της ζωής, έτσι, οφείλει να είναι η ζωή του ανθρώπου μακριά από την αμαρτία, μακριά από την τυραννία του πονηρού, και να ζει πλέον ακριβώς την προοπτική και το όραμα της κοινωνίας του με το Θεό. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Κωνσταντίνε, για την παρουσία σας σήμερα στο στούντιο του 89,5 και για όλα όσα μας είπατε. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Χουζούρη. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ο Σίτος και ο Άρτος στην Καινή Διαθήκη». Για να γνωρίσετε την ιστορία ενός λαού, θα πρέπει να ανατρέξετε στα βιβλία της ιστορίας. Για να γνωρίσετε την ιστορία της ελιάς και του ελαιόλαδου, θα πρέπει απλά να επισκεφτείτε το κατάστημα Αριάννα των αδελφών Καλοθανάση, θέατρου 3, δίπλα στη Βαρβάκιο Αγορά, από το 1900.